Κύπριο. Λοιπόν. Κύπρο λέμε εντωμεταξύ. Κύπρο, να το δέσουμε τώρα. Δέστο. Δέστο. Ίνδαλμα της Κύπρου, ποιο είναι. Αναβίση. Μεγάλη τραγουδίστρια. Είδα τίτλο, έχασα 8 κιλά. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πότε έβαλε το 8 κιλά για να βύσει. Το καλοκαίρι είχε βάλει για να βύσει. Για να βύσει και γίνει ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή. Είχε βάλει 8 κιλά. Και μου λέει συνέχεια πάχυνα. Τώρα μου το λέει εμένα από 8 κιλά παίρνω σε 2 μέρες. Πολύ εύκολα. Ήταν λίγο πιο. Όχι, η Άννα ξέρει πως παχαίνει, δεν παχαίνει καθόλου επάνω και παχαίνει λίγο κάτω. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν γουρουνίτσα, του λέγανε πάντα. Την αναβίση. Ναι, και εμένα πώς θα με πούνε το εγγύ. Μην σε συνδέεστε για αυτό το πάχος. Συγγνώμη, η Άννα βίση γουρουνίτσα. Η Άννα Βαΐς είναι κόκαλο αυτή τη στιγμή. Μα είναι κόκαλο, την είδαμε στο Ρέξτρα, παιδιά. Πώς έχασε λοιπόν 8 κιλά. Δεν έτρωγε, παιδί μου. Αυτό είναι το κόλπο. Ωραία, να μας υποχρεώσεις. Αυτά μας τα εξηγεί ότι έχουμε αποκλειστική συνέντευξη να αναβήσει αύριο. Γι' αυτό δεν θέλω να τα δώσω όλα. Μας μιλάει και για τη διατροφή της. Σε έχεις κάνει συνέντευξη. Βεβαίως, την έχουμε αύριο εδώ. Στο σπίτι της. Θα δεις. Τι δεν μας ζητάει. Έχουμε backstage εδώ, από το κινούμενο. Ας το να ορείτε. Εδώ θα το δούμε. Σε δικό της χώρο έχουμε αποκλειστικά από το backstage για το Ώρα να φεύγω που έκανε το βίντεο κλιπ. Από εκεί είναι και στο περιοδικό Hello. Έχει και το OK φωτογραφίες. Πήγα στο μέρος όπου έγινε στην παραλιακή και τα έχει κάνει Μυρτό η Κοντοβάτης. Έχει κάνει ένα κλιπ, παιδιά, που είναι σαν αυτά τα Ιαπωνέζικα έργα, θυμάστε παλιά. Με κάτι πολεμιστές που αλλάζανε χρώματα. Μάγκα. Ναι. Όχι μάγκα. Τίγρης και ο Δράκος. Μετά υπήρχε ένα ο Warrior, πώς λεγόταν ο πολεμιστής. Α, ναι. Έχει δει μια σειρά ολόκληρη. Ναι, και τις έχει βάλει πάρα γυμού. Πολύ ωραία. Α, του γυμού, ναι. Κοστούμια με ωραία χρώματα και κάνει κάτι κινήσεις και τις έχει μία. Θα το δώσω, Μυρτό μου, γιατί μου λέγε μην το πεις, μην το πεις. Τις έχει δέσει σε μία μπάλα. Μην τις το πεις, τις έχει φωτογραφίες, το βλέπω. Είναι στα περιοδικά φωτογραφημένα. Την έχει δέσει σε μία μπάλα έτσι και κάνει ένα σειρμό τώρα να φεύγω. Και γυρίζανε επί 2 μέρες ολόκληρο στο βίντεο κλιπ, το οποίο θα είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ κομμάτι. Δυνατό πάντως τραγούδι. Πολύ. Έχει τρομερό δυναμισμό. Σε κάνει να θες να τα σαρώσεις όλα. Και έχει σουρεαλιστικά λόγια. Νίκος Καρβέλα σε ολική επιστροφή, επαναφορά. Ετοιμάζουν και δίσκο. Έχει ετοιμάσει μια φοβερή μπαλάντα. Μια και είπες Καρβέλα αργότερα, σε λίγο, μέσα στην εξέλιξη αυτής της εκπομπής, θα σχολιάσουμε και τις δηλώσεις του. Περί όπλων που το είπαμε και χθες. Είναι πρωτοσέλιδο στον blog μου Κοσμοπολίτη Κόστη, τι να το πω. Σήμερα πρώτο θέμα. Ακραίες δηλώσεις, ακραίες δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα. Θα συζητήσουμε σε λίγο. Έτσι, πάμε. Ναι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Άννα λοιπόν είναι backstage και έχει αποδώσει αποκλειστικά στα περιοδικά για να δείξει για το βίντεο κλιπ αυτό. Και αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη comeback, αλλά θεωρώ ότι είναι η πιο. Η Άννα Βύση που θέλουμε, τουλάχιστον. Τελικά για τον Νίκο Καρβέλα που λέγανε, αν θυμάστε, λέγανε πω που είναι συνέχεια με τον Νίκο και τη γράφει. Δεν τη έγραψε μία φορά ο Νίκος, όμως όταν τη ξαναέγραψε, γιατί και ο προηγούμενος δίσκος μ' άρεσε εμένα. Ήταν ωραίο. Έκανε την απλά επιτυχία. Αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά. Φοβερό. Της έχει δώσει μια άλλη όθηση. Γι' αυτό το κάνουμε και εμείς. Την άλλη φορά δεν πήγαμε και μας το έλεγε τρεις φορές. Ναι. Έχω τραβήξει και βίντεο. Για πείτε τώρα, τι έγινε με τον Καρβέλα.